Αποδυναμώνονται τα συνδικάτα και αναστέλλεται η διακηρυγμένη από την κυβέρνηση επαναφορά της ισχύως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις εργατολόγων και συνδικαλιστών αν η κυβέρνηση αποδεχτεί και εφαρμόσει στο πλαίσιο της αξιολόγησης τη λίστα με τα 113 προαπαιτούμενα. Με πολύ απλά λόγια, τα εργασιακά δικαιώματα δέχονται τη χαριστική βολή. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι το μαύρο πρόβατο, λες και έχουν κάνει το προπατορικό αμάρτημα. Εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν να αλλάξει μέχρι τον Οκτώβριο η διαδικασία λήψης απόφασης για την προκήρυξη απεργιών και να απαιτείται η υπερψήφιση της σχετικής πρότασης από το 50-1% των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων. Επίσης ζητούν μέχρι τον ερχόμενο Φεβρουάριο να επαναξεταστούν οι τρέχουσες διαδικασίες για τη διαμεσολάβηση και τη διατησία σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών. Και αυτό για να μην υπάρχει πλέον η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διατησίας. Στην πραγματικότητα θα συμβαίνει το εξής. Τέρμα οι απεργίες. Όποιος κάνει απεργία θα πηγαίνει στο σπίτι του. Η απεργία είναι ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των εργαζομένων. Ιστορικά το ξέρετε πολύ καλά ότι έχει τις ρίζες του στα τέλη του προηγούμενου αιώνα από τις εργατικές πρωτομαγιές τότε στην Αμερική, στο Σικάγο. Χύθηκε πάρα πολύ αίμα για αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τα 3-8 ώρα. Δεν μπορούμε σήμερα στο βωμό οποιασδήποτε τρόικας, οποιονδήποτε θεσμών, να αποδοπατήσουμε αυτά τα εργασιακά δικαιώματα. Όπως εκτιμάται, η επιχειρούμενη κατάρρευση των συνδικάτων θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας στην απεργιακή αντίδραση των εργαζομένων. Ενώ ο περιορισμός για τη διαμεσολάβηση θα αφαιρέσει από το πλωστάσιο των εργαζομένων τη δυνατότητα άσκησης πίεσης προς την εργοδοτική πλευρά. Να μας πούνε δηλαδή τι θέλουνε. Θέλουνε να δουλεύουμε για τη δόξα ή για την τιμή των όπλων. Για τι πράγμα δηλαδή πρέπει να δουλεύουμε, τέλος πάντων. Δηλαδή θα είναι εργαζόμενους απλά σαν μηχανές χωρίς να μιλάνε, να δουλεύουν και να μην μιλάνε. Ακριβώς, ναι, δεν θέλουνε, τίποτα άλλο. Όταν δεν λες ναι, είσαι άχρηστος. Πρέπει να λες ναι και να τρέχεις κιόλας. Όχι να στέκεις να το λες, πρέπει να τρέχεις κιόλας. Εκεί καταντήσαμε. Πραγματικά βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να γίνουν βορά των εργοδοτών, αποδυναμώνονται και εκεί και πλέον χάνουν και το τελευταίο ουσιαστικά οχυρό τους, την τελευταία δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά την προσφυγή τους για τη διαμεσολάβηση. Πλέον ο εργοδότης θα έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Πάντως, η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών ορίζει ότι οι μνημονιακές μεταρρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις θα διατηρηθούν έως το τέλος του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ στα 113 προαπαιτούμενα προβλέπεται και η επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείται, ώστε να κρίνεται η νομιμότητα των απεργιών.